Μπορεί οι εργασίες που γίνονται από τη ΔΔΕ σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου σε όλη τη γραφική διαδρομή προς την Ελούντα να χαλάνε προσωρινά την όμορφη θέα, ωστόσο αναμένεται να ολοκληρωθούν πολύ σύντομα σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές. Μιλάμε καταρχήν για τα έργα υπογειοποίησης που πραγματοποιεί ο ΔΔΕ με προγραμματική σύμβαση που έχει συνάψει με το Δήμο Αγίου Νικολάου για συμμετοχή με το 50% στο κόστος της εργολαβίας. Το έργο για να ασφαλτοστρωθεί εκ νέου ένα μεγάλο κομμάτι του κεντρικού δρόμου που οδηγεί στην πλατεία της Ελούντας είναι επίσης σε εξέλιξη, προκειμένου να αποκατασταθούν λακκούβες και κυματισμοί που είχαν δημιουργηθεί με τα χρόνια. Με όλες αυτές τις επεμβάσεις που γίνονται από την ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, αλλά και από ιδιωτικές εταιρείες όλα αυτά τα χρόνια, έχουν προκύψει και από την πολύ βαριά χρήση, με πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, όπως γνωρίζετε, διότι η περιοχή είναι υψηλού ενδιαφέροντος με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Προέκυψαν πολλά ζητήματα και η περιφέρεια προχωράει στην ασφαλτόστρωση και την αποκατάσταση όλων αυτών των προβλημάτων. Με πυρετόδεις ρυθμούς κινούνται και οι εργασίες στα καταστήματα τόσο σε Ελούντα και Πλάκα όσο και στον Άγιο Νικόλαο, προκειμένου ο δημοφιλής τουριστικός προορισμός να είναι έτοιμος να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες αρχές Απριλίου. Ο χειμώνας ήταν δύσκολος, ως συνήθως, και φέτος ακόμα πιο δύσκολος. Προβλέπεται καλή σεζόν από ό,τι λένε οι ειδικοί και εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε να είμαστε στην ώρα μας να ανοίξουμε. Εντάξει, εμείς τώρα κάνουμε κάποιες εργασίες οι οποίες είναι συντήρηση σε κάποια πράγματα, φρεσκαρίσματα πιο πολύ. Πάντως, ιδιαίτερα αισιόδοξοι είναι οι καταστηματάρχες για τη φετινή σεζόν, με τις κρατήσεις μέχρι στιγμής να προμηνύουν ένα δυναμικό καλοκαίρι για την περιοχή.